Παραμένουμε στο βόλεϊ εν ώψη και του αυριανού αγώνα, αλλά και του, του δυνατού τουρνουά που έγινε στην Βουλγαρία. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους αθλητές της ομάδος, ένα από τα παιδιά που στο κλείσιμο της σεζόν πέρυσι βοήθησαν πάρα πολύ και φέτος ακόμα πιο έμπειρος, μεγαλώνει και ένα χρόνο παραπάνω, νεαρός παραμένει φυσικά, ο Βασίλης Ομούχλιας, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Μπίλη, καλησπέρα, καλό μήνα, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο, καλό μήνα. Καλά, είσαι καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Ο Kill Bill του Ηρακλή, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Το παρατσούκλι βγήκε πέρυσι με τον Παναθηναϊκό, δεν αλλάζει με τίποτα. Ήταν όντως πολύτιμη η εμπειρία και η παουσία σας αυτό το διήμερο, ήταν δυνατά τεστ, ειδικά με τη Μοντάνα, έτσι, στη Βουλγαρία. Σίγουρα, ήταν ένα πολύ καλό τουρνουά, ωραία διοργάνωση. Παίξαμε με δύο πολύ δυνατές ομάδες, ειδικά τη Μοντάνα. Είδαμε τις δυνατότητές μας και τις αδυναμίες μας. Γενικά ήταν ένα καλό τεστ και βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη και του Λίκα, της έναρξης του Λίκα. Από το Σαββατοκύριακο και αύριο Τρίτη, με ουσιαστικά σήμερα ρεπό και κατευθείαν παιχνίδι, από παιχνίδι σε παιχνίδι πάτε, έτσι? Ακριβώς, ναι. Αλλά ήταν και κάτι που θέλετε για να είστε σε εγρήγορση. Σε ένα ρυθμό. Ήταν γιατί θα υπάρξουν εμάς όπως το επόμενο Σαββατοκύριακο τώρα που θα έχουμε δύο παιχνίδια συνεχόμενα, οπότε πρέπει λίγο να συνηθίσουμε σε αυτό το ρυθμό, στα συνεχόμενα παιχνίδια, για να μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε καλύτερα. Ήταν μια καλή πρόβα τζενεράλε και το αυριανό παιχνίδι έχει και αυτό τις δυσκολίες του, αλλά φαντάζομαι ότι θα κατέβετε για το καλύτερο δυνατό αύριο στις 7, έτσι? Εννοείται. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ δυνατό σύνολο, το γνωρίζουμε και τα προηγούμενα χρόνια. Απ' την άλλη, έχουμε πολύ καλή διάθεση, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε, να τα δώσουμε όλα και γιατί όχι να κερδίσουμε. Πέρα από την πολύ καλή διάθεση, Βασίλη, υπάρχει και μια, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με πέρυσι, στο ότι πλέον υπάρχουν αρκετοί παίχτες στην ομάδα, υπάρχει βάθος και στον πάγκο. Δόξα τω Θεώ, κυλούν όλα ομαλά. Έχει ενισχυθεί η ομάδα αρκετά με τα γραφικά, έχουν έρθει και φέτος παίχτες. Σε σχέση με το περσινό σας ξεκίνημα, που και τραυματισμοί υπήρχαν και δεν είχε γίνει τόσο καλή προετοιμασία για αυτούς τους λόγους που είπα, όπως και φέτος που κάνετε και τα τουρνουά σας, κάνετε και τα φιλικά σας, είστε γεροί, έχουν έρθει και νέοι αθλητές και οι δύο ξένοι. Ακριβώς. Δεν συγκρίνεται νομίζω ποια είναι η χρονιά με τη φετινή. Το ρόστερ ανανεώθηκε, υπάρχει και πιο πολύ βάθος όπως είπες. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχουμε πάλι κάνα δύο ατυχίες με τον Λάμπ του Μπαλιούτα και με τον... Και με τον αδερφό σου, ναι. Οι οποίοι φαίνεται να το ξεπερνάνε και από εβδομάδα θα βγουν κανονικά. Είναι μικρά σε σχέση με τα περσινά, ναι. Είναι μικρά. Για σένα και με την εμπειρία που απέκτησες ακόμα περισσότερο στην περσινή σεζόν, πώς θα ήθελες να κυλήσει η χρονιά και για τον εαυτό σου και για την ομάδα? Υπάρχουν πολλά στοιχήματα φέτος που καλείστε να κερδίσετε. Το Λίκα που ξεκινά αύριο, το κύπελο, το πρωτάθλημα, η Ευρώπη που είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και αυτή. Το έχω ξαναπεί ότι ο στόχος φέτος όσον αφορά το πρωτάθλημα είναι να κρατήσουμε τα κεκτημένα και να μπούμε τετράδα, να βγούμε παραπάνω δηλαδή από πέρσι. Στο League Cup να κάνουμε μια καλή πορεία όπως και στο κύπελο. Στόχος είναι πάλι το Final Four. Στην Ευρώπη σίγουρα και εκεί μια καλή πορεία, να προχωρήσουμε αρκετά. Όσον αφορά εμένα, πάλι θα κοιτάξω να δώσω το καλύτερο με αυτό, όποτε μπορώ να προσφέρω ό,τι χρειαστεί η ομάδα και θα δούμε. Θα δείξει συνέχεια. Στη Βουλγαρία που δεν ήσασταν μόνοι, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ήρθαν οπαδοί του Ηρακλή που ταξίδεψαν και μπράβο τους από Θεσσαλονίκη. Και ακούγατε συνθήματα και στο Ραζλοκ, ακόμα και αν μιλάμε για φιλικά παιχνίδια. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα να έχουμε ακόμα και στη Βουλγαρία οπαδοί μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ταξίδι τους. Φαίνεται πόσο πολύ αγαπάνε την ομάδα και μας στήριξαν και τους ευχαριστούμε πάλι πάρα πολύ. Ωραία. Καλή επιτυχία αύριο με το καλό στις 7. Στο παιχνίδι του League Cup και σίγουρα φαντάζομαι το ραντεβού που δίνεις και εσύ με τον πολύ περισσότερο κόσμο είναι το Σαββατοκύριακο στη Μίκρα, έτσι, που περιμένετε να σας αγκαλιάσω. Για πρώτη φορά τον κόσμο μας να μας στηρίξει, πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, το Σάββατο. Πάμε για την νίκη. Με το καλό η πρόκριση στους 4. Να είσαι καλά, Βασίλη.
Σε ευχαριστώ. Yeah. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πήραμε και αγίψη από τον Βασίλη Μούχλια και γενικότερα από την ομάδα που σήμερα ξεκουράζεται. Το Σάββατο έπαιξε, κέρδισε τη Μοντάνα 3-2. Εχθές κέρδισε την Πυρίν 3-1.